Γενικού Επιτελείου Στρατού της 4ης Δεκεμβρίου 2018. Είμαι! Ανάπαυση! Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και στρατιώτες του πυροβολικού, πιστοί στην παράδοση που έταξε το πυροβολικό και υπό τη σκέπη της μεγαλομάρτυρας Αγίας Βαρβάρας, αναπέμψαμε ευχαριστήρια δέηση και δοξάσαμε την προστάτητα του πυροβολικού μας. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να αποτίσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους αθάνατους νεκρούς μας, που με σύμβολο και παράδειγμα την Αγία έπεσαν αγωνιζόμενοι για τη δόξα και το μεγαλείο της πατρίδας, αλλά και για να ανανεώσουμε την υπόσχεσή μας ότι το παράδειγμα της Αγίας Βαρβάρας και των αθάνατων ηρώων του πυροβολικού θα μας οδηγεί και θα μας ενδυναμώνει στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η μεγαλομάρτης Αγία Βαρβάρα έζησε επί αυτοκράτορα Μαξιμιανού σε μια εποχή που η ειδωλολατρεία έδινε τη μάχη της για να ανακόψει την χριστιανική διδασκαλία. Παρόλο που ήταν κόρη του πλούσιου και επιφανούς ειδωλολάτρη Διόσκουρου, το πάρχη της Νικομίδιας, περιβρόνησε τα πλούτη και τη δόξα και ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Οι προτροπές, οι πιέσεις και οι βασανισμοί που υφίσταται για να τον απαρνηθεί τη χαληθώνουν, ενώ η πίστη της την ενδυναμώνει. Αυτή η πίστη καθιστά αλήγηση την ψυχή της και της δίνει δύναμη να σταθεί όρθια και αμετάκλητη στην απόφασή της, ακόμα και μπροστά στο ξύφος του παιδοκτόνου πατέρα της, από τον οποίο τελικά αποκεφαλίζεται. Σύμφωνα με την παράδοση, καθώς ο Δήμιος πατέρας απομακρυνόταν από το χώρο της σφαγής της κόρης του, η Θεία Δίκη με μορφή κεραυνού τον κατέκαψε. Τον τιμωρό αυτόν κεραυνό συμβολίζουν τα πυρά του πυροβολικού. Όπως ο κεραυνός εκείνος κατέκαψε τον άπιστο και άδικο παιδοκτόνο πατέρα, έτσι και τα πυροβόλα, οι εκτοξευτές και τα αντιεροπορικά συστήματα του πυροβολικού, όπως το παρελθόν, έτσι και σήμερα, υπηρετούμενα από άξιους πυροβολητές, είναι έτοιμα να κατακεραυνώσουν οποιονδήποτε αποτολμήσει να επιβουλευτεί την ασφάλεια και την ακαιρεότητα της πατρίδας μας. Να γιατί οι πυροβολητές επέλεξαν την Αγία Βαρβάρα και την καθιέρωσαν το 1829 σχεδόν με την αφετηρία της ένωσης ιστορία τους ως προστάτηδά τους. Η συμμετοχή του πυροβολικού και η συνεισφορά του σε όλους τους αγώνες του έθνους υπήρξε πρωταγωνιστική και ανεκτήμητη και οι θυσίες τους μεγάλες. Από τη 17η Αυγούστου 1828, όταν ο τότε κυβερνήτης της Ελλάδος, Ιωάννης Καποδίστριας, εξέδωσε διάταγμα για τη συγκρότηση του πρώτου τάγματος πυροβολιστών, μέχρι και σήμερα, το πυροβολικό ακολουθεί μία λαμπρή και ένδοξη πορεία, γράφοντας σελίδες δόξας και ηρωισμού και κατακτώντας μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά και τη συνείδηση του ελληνικού λαού. Γι' αυτό, κατά την επίσημη αυτή στιγμή, ας στρέψουμε ευλαβικά τη σκέψη μας προς τους αθάνατους ήρωές μας, για να τους εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και να τους διαβεβαιώσουμε ότι η θυσία τους θα μας φωτίζει και θα μας κατευθύνει στον δρόμο του καθήκοντος.